σε δίπλα μου, πάρε ρωτά μου, σε είχα ρωτά μου. Θα αφήνεις μόνο και πεθαίνω, σε πέτω μάλλους κι αρρωστεύω, δεν θέλεις πια, ούτε να με κοιτάς. Πες μου πώς το μας, να μην μου μιλάς, εσύ θα έλεγες να πας, εδώ με κουράς. Ποια είσαι εσύ που την καρδιά μου παίρνεις, ποια είσαι εσύ που πάλι πόνο μου παίρνεις, ποια είσαι εσύ που αγαπή δεν μου δίνεις, ποια είσαι εσύ. Πρεμιέρα σήμερα, Νίκο Κουρκούλη, και θέλω να πεις πώς αισθάνεσαι καταρχήν μετά από ένα υπερατλαντικό ταξίδι, έτσι, από Αμερική και διακοπή μιας ημέρας, ξέρω, κάπου τόσο. Ήμασταν πράγματι σε μια περιοδία στην Αμερική τώρα 12 μέρες. Γυρίσαμε κατευθείαν. Είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα αυτών των μηνών, των δύο μηνών. Περάσαμε, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κοινό αγαπημένο, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε φίλους, σε γνωστούς. Πρεμιέρα σήμερα και βλέπουμε όλο τον κόσμο κάτω και το μαγαζί να είναι γεμάτο, που σημαίνει αποδοχή του κόσμου. Για μας είναι το καλύτερο, φυσικά. Δεν υπάρχει κρίση, κοίταξε. Κρίση. Τουλάχιστον πιστεύω που υπάρχει αγάπη και θέλω, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Δηλαδή πηγαίνει επιλεκτικά πλέον εκεί που του αρέσει. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, θέλω καταρχήν, έβλεπα στο monitor, ναι, την Kelly μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμά της. Έβλεπα ότι παρακολουθείς πάρα πολύ και πιστεύω ότι νομίζω ότι, ξέρω εγώ, πονούσες περισσότερο ή μάλλον είχες κάποιο αυτό περισσότερο από την Kelly. Εντάξει, η αλήθεια είναι να έχω ένα άγχος, ας πούμε. Και όχι μόνο για, σίγουρα και για την Kelly, αλλά και για όλα τα παιδιά που βγήκαν στο πρόγραμμα, και για τον Κώστα και για τα υπόλοιπα παιδιά. Με ενδιαφέρει και είναι η δουλειά μου αυτή και δεν νοιάζομαι μόνο για τη δική μου παρουσία, αλλά γενικότερα για την παρουσία του προγράμματος. Για την γενικότερη παρουσία του προγράμματος. Νίκο, θέλω να πεις δύο λόγια για την... Και ένα παραπάνω, συγγνώμη για τη γυναίκα μου. Εντάξει, αφού είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Με ενδιαφέρει πώς, τι θα πει ο άλλος για αυτήν, πώς θα τη δουν κτλ. Αυτό. Θέλω να πεις δύο λόγια για την περίοδο στην Αμερική. Η περίοδο ήταν κάτι εκπληκτικό πάνω στην Αμερική. Περάσαμε υπέροχα, ήταν δύσκολα γιατί είχε πάρα πολύ κακό καιρό. Υπήρχε κακοκαιρία, κρύο, χιόνια, αντίξωες συνθήκες πολύ. Αλλά όλα αυτά ξεπηρεαστήκανε με την παρουσία του κόσμου που και αν πήγαμε. Δηλαδή πήγαν τόσο καλά οι εμφανίσεις μας που ειλικρινά γεμίσαμε και ήρθαμε γεμάτοι. Και εγώ και η Kelly περάσαμε φοβερές τιμές πάνω στην Αμερική. Κάτι εκπληκτικό, εκπληκτικό. Δηλαδή είχα χρόνια να ζήσω με τέτοια ανταπόκριση. Ειδικά και στο Atlantic City και στη Βοστόνη και στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο και Σικάγο. Ήταν εκπληκτικά. Αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες του εξωτερικού τη μουσική δική μας. Αγαπάνε τους καλλιτέχνες και θέλουν να τους βλέπουν. Τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση δεθήκαμε, γίναμε μια πολύ όμορφη παρέα. Και ήταν χιλιάδες ο κόσμος και τα καταφέραμε όμως αυτό. Και ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές. Τι σου λείψε περισσότερο για να μελεκρινήσω όταν ήσουν στην Αμερική? Πρώτα ο γιος μου. Μου λείψε, ναι. Και δεύτερον το ελληνικό φαγητό. Αυτό κατά δεύτερο. Οπότε αυτό. Το κόσμο υπήρχε από εκεί, οπότε εντάξει. Σίγουρα, ναι. Ήταν λίγο δύσκολο όσον αφορά το φαγητό και αυτά που τρώγαμε, η διατροφή μας καθημερινά ήταν λίγο δύσκολη γιατί είναι αλλιώς συνηθισμένη εκεί. Αλλά εμείς ήμασταν για λίγο. Ήμασταν περαστικοί και επομένως δεν μας πείραξε πολύ. Λοιπόν, Νίκο, καλή επιτυχία σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά. Θα βρισκόμαστε εδώ πέρα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Ναι. Και θα είμαστε Παρασκευή και Σάββατο. Όσοι επιθυμούν και θέλουν να μας δουν, πολύ ευχαρίστως να έρθουν το πρόγραμμα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, φίλοι. Αγαπημένοι, καλή αρχή να έχουμε στην πρώτη μας ημέρα απόψε, πρεμιέρα. Για τους υπόλοιπους μήνες, ημέρες, εβδομάδες που θα είμαστε εδώ, μέχρι το Πάσχα να περάσουμε καλά από ό,τι φαίνεται και σήμερα. Υπάρχει διάθεση. Αυτό είναι σημαντικός παράγοντας, γιατί έρχονται τα καλύτερα. Να μην μιλήσω πάρα πολύ σήμερα, δεν θέλω πολύ, να τραγουδήσω καλύτερα. Ένα χειροκρότημα με τα πανικάρια μου δώστε για να πάτε γρήγορα.
Είναι χρόνος για διαφημίσεις, μπράβο τα παιδιά μας. Έτσι. Τώρα που ακούσατε ένα καινούργιο τραγούδι που θα προχωρήσουμε στο επόμενο πρόγραμμα. Καλή διασυνάστη, καλό βράδυ. Σε περιμένω.